Είναι χθεσινά πλάνα, είναι χθεσινά πλάνα από το νέο Ηράκλειο Αττικής. Εκεί θα πάμε. Πολλά τα προβλήματα, ειδικά είδαμε τι έγινε εκεί στην Αττική Οδό. Εγκλωβισμένοι οδηγοί. Από ποιους τώρα θα αποδοθούν ευθύνες και σε ποιους. Είναι ένα κομμάτι το οποίο θα το δούμε το επόμενο διάστημα. Χαρακτηριστικά πλάνα βλέπουμε τι έγινε εκεί. Χιονικό, αλπικό το σκηνικό με χιόνι και ένα λευκό πέπλο το οποίο κάλυψε εκεί επιχειρήσεις, δρόμους, καταστήματα και σπίτια. Και θέλω λίγο να πάμε και να συναντήσουμε τον κύριο Δημήτρη Μαρουσάκη. Ο κύριος Δημήτρης Μαρουσάκης είναι πρόεδρος του Συνδέσμου Κρητών Ηρακλείου Αττικής ή Μεγαλόνησος. Θέλω να τον καλησπερίσω, να τον ευχαριστήσω. Καλησπέρα από Κρήτη. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, τι κάνετε. Λοιπόν, εκεί έπεσε για τα καλά χιόνι, βέβαια, όπως συνηθίζει. Στο νέο Ηράκλειο, σωστά. Αν και δεν το συνηθίζει, αυτή τη φορά νομίζω ότι. Ξέρετε, είναι από τις περιοχές που το περιμένεις. Λες εκεί, ας πούμε. Εντάξει. Ναι. Σε σχέση με τα νότια προάστια πάντα. Ναι, σίγουρα σε σχέση με τα νότια. Αλλά παρόλα αυτά. Ένα φαινόμενο το οποίο είχε μεγάλη ένταση και δεν περιμέναμε τόσο πολύ χιόνι. Δηλαδή, εγώ προσωπικά δεν θυμάμαι ξανά τόσο πολύ χιόνι. Τι προβλήματα δημιούργησε αυτή η έντονη χιονόπτωση εκεί στην περιοχή? Κοιτάξτε, αυτό που γνωρίζω είναι ότι έχουν σπάσει πάρα πολύ οι κορμοί δέντρων. Ναι. Έχουν πέσει καλώδια ρεύματος, έχουν μείνει σπίτια χωρίς ρεύμα ώρες, άλλα μέρες, αλλά έχουν πρόβλημα και με την ίδρυση. Είναι πολλά τα προβλήματα. Το χιόνι που έχει παραμείνει, δεν ξέρω πώς βλέπετε και πίσω μου, το οποίο εντάξει εδώ είναι αυλή, αλλά έχει παραμείνει και σε δρόμους, έχει γίνει πάγος πλέον και δεν μπορείς να περπατήσεις εύκολα, ναι. Είναι επικίνδυνο. Είναι αρκετά τα προβλήματα. Θέλει προσοχή και το χιόνι βέβαια μετατρέπεται σε παγετό, φαντάζομαι. Έχουν μειωθεί κατά πολύ μετακινήσεις εκεί. Ήδη έχει γίνει πάγος όλο το χιόνι. Έχουν περάσει από κάποιους κεντρικούς δρόμους αχιονιστικά και έχουν ανοίξει. Παρ' όλα αυτά, σε δρόμους πιο μικρούς, όπου παραμένει το χιόνι, η κατάσταση είναι αρκετά επικίνδυνη. Είχατε καθόλου επαφή εκεί, οπτική επαφή με την Αττική Οδό, να μας μεταφέρετε λίγο την εικόνα, το κλίμα? Όχι, από την Αττική Οδό δεν έχω, δεν επιχείρησα να φτάσω μέχρι εκεί πέρα. Ευτυχώς. Ξέρω βέβαια ότι υπήρχαν πάρα πολλά προβλήματα, κόσμος που έχει εγκλωβιστεί, μικρά παιδιά, ηλικιωμένοι. Και ένας λόγος που δεν επιχείρησα κιόλας να πάω είναι να μην δυσχεράνω και το έργο των υπευθύνων. Παγετός λοιπόν εκεί στο νέο Ηράκλειο. Κλειστά και τα σχολεία αύριο στην Αττική. Ναι, ναι. Να το πούμε. Αργία σήμερα υπήρξε. Τι να πούμε, κάτω από έτσι περίεργες συνθήκες τα είπαμε, Πρόεδρε. Ο σύλλογός σας εκεί παραμένει δραστήριος, το γνωρίζουμε. Βέβαια, βέβαια. Οι δράσεις συνεχίζονται ή σας έχει πάει πίσω λίγο η πανδημία? Όσο να είναι, η πανδημία μας κράτησε λίγο πίσω. Παρ' όλα αυτά, εμείς κρατήσαμε το σύλλογο και μέσω διαδικτυακών μαθημάτων και για το χορό και για τη μουσική. Ζωντανό, σωστά. Ζωντανό, ό,τι μπορούμε να κάνουμε, να κρατήσουμε και τον κόσμο μας σε μία επαφή. Μάλιστα. Και να συνεχίζουμε και το έργο μας. Κύριε Μαρουσάκη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε θερμά. Έχει και κρύο, βέβαια, εκεί ο άνθρωπος από εξωτερικό χώρο. Συνδέθηκε μαζί μας και μας μετέφερε το κλίμα το οποίο επικρατεί στην περιοχή.